Μια πονεμένη χείραμα να βρίσκεται σε ένα νοσοκομείο με το δίχρονο παιδάκι της, να χαροπαλεύει από λευχαιμία. Ο πόνος της είναι μεγάλος, διότι ήδη έχει χάσει άλλα δύο παιδιά και τώρα έβλεπε να της φεύγει και το τελευταίο, τρίτο βλασταράκι της. Όσο περνούσαν οι ώρες, τόσο και πιο πολύ μεγάλωνε η απελπισία της. Ήταν ήδη 2 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, όταν όλος εκτάκτος πέρασε από το θάλαμο ο διευθυντής του τμήματος να δει ένα διπλανό κοριτσάκι επιπληρωμή και από παρόρμηση πρόσεξε και το δίχρονο παιδάκι της χαροκαμένης εκείνης μάνας. Το εξέτασε και της είπε: «Λυπάμαι πολύ, κυρία μου. Πάρε το παιδάκι σου και φύγε τώρα, για να πεθάνει τουλάχιστον στην αγκαλιά σου και στο σπίτι σου». Σαν το άκουσε αυτό η δύστυχη μάνα από το στόμα του γιατρού, με λυγμούς τύλιξε το παιδάκι της με μια κουβερτούλα, το έσφιξε στην αγκαλιά της και έφυγε τρέχοντας. Βγήκε στο δρόμο, παντού επικρατούσε ερημιά και ησυχία. Τίποτα δεν κυκλοφορούσε. Σε μια στροφή του δρόμου βλέπει ξαφνικά μπροστά της μια νεαρή σχετικά γυναίκα περίπου 30 ετών. Μόλις είχε τελειώσει την δουλειά της, ήταν πόρνη. Μόλις έφτασε η μάνα μπροστά της, την σταμάτησε και της έβαλε με τη βία το παιδάκι της μέσα στην αγκαλιά της. Ταυτόχρονα έπεσε στα πόδια της και φώναξε: «Σώσε το παιδί μου, σώσε το παιδί μου». Τα έχασε αυτή. Πόρνη ήταν, αμαρτωλή ήταν, βυθισμένη στο βούρκο της ακολασίας. Τι να κάνει. Στα πόδια της μια μάνα, στα χέρια της ένα παιδί που έσβηνε. Το είδε ότι έσβηνε. Σήκωσε τα μάτια της στον ουρανό και είπε με δυνατή φωνή: «Τι προσευχή να κάνω τώρα, Θεέ μου. Εγώ είμαι αμαρτωλή, εγώ είμαι πόρνη. Τώρα μόλις τελείωσα την δουλειά μου. Αν δεν με ακούσε εμένα, και δεν θα με ακούσεις βέβαια, γιατί είμαι αμαρτωλή, άκουσε τουλάχιστον αυτήν την πονεμένη μάνα». Εκείνη τη στιγμή έγινε το θαύμα. Κατέβηκε ένα φως από τον ουρανό. Το παιδί άνοιξε τα ματάκια του και φώναξε: «Μανούλα μου». Και άπλωσε τα χεράκια του αγκαλιάζοντας την πόρνη, γιατί νόμισε ότι αυτή ήταν η μανούλα του. «Πάρ' το», της είπε. Ο Θεός έκανε το θαύμα του. Ο Θεός άκουσε την προσευχή μιας αμαρτωλής, μιας πόρνης και όχι της μάνας. Αυτό συντάραξε τα λιμνάζοντα νερά στην ψυχή της αμαρτωλής γυναίκας, ώστε με συντριβή και μετάνοια και με εξομολόγηση οριστικά πλέον άλλαξε το σκοτάδι της αμαρτίας με τη νέα εν Χριστώ ζωή. «Δόξα στο όνομά σου, Κύριε»,